1913-2013. Η ιστορία της πόλης μέσα από την ποίηση. Πάνω σε μια ιδέα της Άννας Δερέκα και του Ναπολέοντα Ροντογιάννη από μια τελετή στην Παλαιά Βουλή. Πάνω σε μια ιδέα, αλλά πώς η ιδέα να γίνει πράξη. Πρώτα με σοβαρότητα επιστημονική και έπειτα χωρίς να γίνει ίδιον οικονομικό όφελος και μέσω διασπάθησης χρημάτων, όπως συμβαίνει με τα διάφορα προγράμματα ανά την Ελλάδα. Αποφασίστηκε ανθολογία, γιατί δεν χωρούσαν οι πεζογράφοι, ήταν μεγάλη έκταση και πολλή δουλειά. Πώς να οργανωθεί η ανθολογία, πώς να χωριστούν οι ενότητες, ποια να είναι η θεματική κατάταξη, ποιοι να είναι οι συγητές ανθολόγοι που θα αναλάβουν την κάθε μία ενότητα, να μην υπάρχουν επικαλύψεις και τέλος να συντονιστούν άνθρωποι και θέματα και πρακτικά να έρθουν και να εγκατασταθούν στο χώρο του ο καθένας από τους προκεκλημένους. Φοβάμαι πως η δουλειά της οργάνωσης πέφτει στον εξής ένα ή ακριβέστερα στην εξής μία, ως συνήθως στη χώρα αυτή. Αλλά η εκδήλωση γίνεται χάρη στην προθυμία των εισηγητών να αναλάβουν το έργο που τους επιμερίστηκε και να κάνουν την ανθολόγηση εισήγησή τους. Τους ευχαριστούμε, όπως ακριβώς ευχαριστούμε και τους ακροατές που παρευρίσκονται. Η περιεκτική, σκεπτόμενη μορφή της αφίσας θα αποκαλύπτει το περιεχόμενό της μαζί με την ποίηση και την ιστορία της πόλης στον πρώτο αιώνα ελεύθερου βίου της. Ευχαριστούμε την κυρία Αγγελική Δερέκα που τη σχεδίασε και σημαίνει, συνδηλώνει το περιεχόμενο της ημερίδας. Ο χώρος. Ευχαριστούμε την Μητρόπολη Ιωαννίνων που μας παραχώρησε αυτό τον μεγαλοπρεπή χώρο, σύστοιχο της πνευματικής ιστορίας του τόπου, της πόλης. Πρόκειται λοιπόν για ποίηση, όχι για κριτικό λόγο. Στις ανακοινώσεις, επομένως, το πιο πολύ είναι ο ποιητικός λόγος. Το πρόγραμμα δεν έχει ώρα για τον καθένα, είναι όμως 165 λεπτά η πρωινή στη Δυνεδρία και έχει 8 ομιλητές. Άρα ο καθένας ομιλητής 20 λεπτά, πράγμα που ήδη γνωρίζετε. Το ίδιο συμβαίνει και με την βραδινή συνεδρία. Τα 15 λεπτά, όπως γνωρίζετε επίσης, θα είναι απαγγελία ποιημάτων που έχουν επιλέξει οι ομιλητές ανθολόγοι από την ενότητα που έχουν αναλάβει και τα 5 θα είναι λόγος κριτικός.